μόνο εγώ που ήμουνα εκεί κατάλαβα τον αγώνα τους όλο και τι προσπάθεις και με πόσο εργασία αποδείξανε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Θα μπορούσαν να μην είχαν δουλέψει τόσο πολύ και να μην είχαν στοιχεία, τόσα πολλά στοιχεία, γιατί δεν ήταν όλα στη δικογραφία. Σαστισμένη και με τα μάτια πρισμένα από το κλάμα, η Μάγδα Φίσα με δυσκολία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Μακάρι να ήταν ένα από τα θύματα που χτυπήσανε και σακατέψανε. Ας ήταν εδώ, να μπορούσε να πει εκείνος αν δικαιώνεται ή όχι. Δικαίωση είναι για μας, για αυτόν τον κόσμο που αγωνίστηκε για να αποδείξει ότι όντως είναι μια εγκληματική οργάνωση κάτω από το μανδύα του πολιτικού κόμματος. Στο άκουσμα της απόφασης, ότι 39 καταδικαστέντες, μεταξύ των οποίων 13 πρώην βουλευτές οδηγούνται στη φυλακή, κατέρευσε. Χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από μία ώρα για να σταθεί στα πόδια της και να βγάλει φωτογραφίες με τους δικηγόρους της και τους φίλους του Παύλου Φίσα. Επί 5,5 χρόνια, η Μάγδα Φίσα δεν έλειψε ούτε μία μέρα από το δικαστήριο. Θα το βγάλετε έξω, τι να σας πω, τι φοβόσατε, ούτε μαχαίρι κατά, ούτε όπλο. Σήμερα θα ήθελε τον Παύλο στο δικαστήριο, αλλά εκείνος δεν είναι. Όταν το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους, η νίκη ήταν του γιού της. Λίγες φορές είδαμε τη Μάγδα Φίσα να εκρήγνεται. Μία από αυτές ήταν όταν η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε την απαλλαγή των κατηγορουμένων. Μαζί με το γιο της έγινε και η ίδια σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Το μνημείο του Παύλου Φίσα είναι για αυτήν σημείο αναφοράς. Σε αυτό βλέπει τα μάτια του, τον χαϊδεύει στο πρόσωπο και του αφήνει λουλούδια. Άλλο στη δολοφονία του Παύλου, έμελε να ξετυλίξει το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης.